Πάμε για κανονική διεξαγωγή του μάτς. Ο κύριος Κομίνης πήρε την απόφαση. Θα έχουμε σέντρα. Προσπαθούν τώρα να ζεσταθούν εδώ και οι φίλοι των Τρικάλων, οι Σακαφλιάδες. Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Προσπάθεια να αλλάξει το παιχνίδι χωρίς επιτυχία από τον Καλτσά. Γιάννη Τσάνης από μακριά θα πιάσει την κεφαλιά. Καλή στιγμή στο τρίτο λεπτό. Βγήκε από τα γκολπό του Αθανασιάδης. Ήταν κακή η επιλογή, αλλά ο Γιάννη Τσάνης δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Έχασε την μπάλα ο Κότσιρας, ξανά από αριστερά. Δημούτσος πατά την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω από τον Νίκο Ιωαννίδη. Στο 20ο λεπτό, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Αστέρας στο μάτς. Και γενικά και δεν έχουμε και φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Μια κεφαλιά του Γιάννη Τσάνη στο 3 και άλλη μια κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 20. Ό,τι καλύτερο από τις δύο ομάδες. Το σουτ όχι τόσο καλό από τον Ιωαννίδη, αλλά αυτός είναι εκφραστής και της τελευταίας επίθεσης του Αστέρα. Στο 26, ο οποίος είχε τον χώρο, ο Ιγκλέσιας κάθετα ωραία για τον Δημούτσο. Θα κάνει το σουτ και ενώ μπορούσε να δώσει την πάσα στον Καλτσά, ο Δημούτσος επέλεξε να σουτάρει. Ίσως βρίσκει λίγο και το πόδι και γι' αυτό υπήρξε διαμαρτυρία. Το δοκάρι, σούτ από τον Δημούτσο. Δεν ήθελε και πολύ εδώ να γίνει το 0-1. Σηκώθηκαν από τον πάγκο του Αστέρα, ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Δοκιμάστηκε ο Σιδεράκης, αλλά η τύχη είναι με το μέρος του. Η καλύτερη στιγμή στο μάτς από αυτό το σουτ του Δημούτσου. Δοκιμάζει τα πόδια του, είχε πολλά φάλτσα η μπάλα. Κατέβηκε προς την εστία. Γλιτώνει ο Σιδεράκης από το 0-1. Γκόλιας για τον Αρναρέλη. Γκόλιας σηκώνει, κεφαλιά είναι έξω. Δεν συνδυάστηκε καλά ο Γιάννη Τσάνης με τον Μπαϊκαρά. Η κεφαλιά του Μπαϊκαρά και ενώ περίμενε ο Γιάννη Τσάνης για να εκτελέσει. Για να το ξαναδούμε από κανονική θέση. Η κεφαλιά έξω από τον Γιάννη Τσάνη και ενώ περίμενε ο Μπαϊκαρά. Μπάλα πίσω, Κυριακόπουλος. Ιωαννίδη το σουτ. Δεύτερη προσπάθεια και ενώ το 0-1 από τον Καλτσά. Στο 39 οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Ο Ιωαννίδης απειλεί. Ο Σιδεράκης δεν μπορεί να απομακρύνει όπως θα ήθελε. Και στο 39 ο Αστέρας γίνεται για την ώρα η ομάδα με το προβάδισμα στην πρόκριση. Προηγούμενη φάση. Το 1-2 είναι καλό. Ο Ιωαννίδης εκτελεί με τη μία. Sky μπάλα. Αυτό φέρνει δυσκολία στο Σιδεράκη που δεν μπορεί να διώξει όπως θα ήθελε στο πλάι. Διώχνει προς το πέναλτι. Εκεί παραμονεύει ο Καλτσάς. Και φυσικά εκτελεί. Ήταν εύκολη η αποστολή του από εκεί και πέρα. Ο Νίκος Καλτσάς βάζει τον Αστέρα μπροστά στο σκορ. Δημούτσος. 1-2. Ιωαννίδης στο κοντρόλ. Η μπάλα περνά και στρώνεται σε καλή θέση ο Καλτσάς. Φάτσα με το 0-2 του λέει όχι ο Σιδεράκης. Δεύτερο σουτ. Τρίτο ξανά λέει όχι ο Σιδεράκης. Διπλή σπουδαία επέμβαση από τον τερματοφύλακα των Τρικάλων. Θα χάσει την μπάλα από τον Ιγκλέσιας. Η παλιά είναι καλή αριστερά και είναι η ευκαιρία για το 0-2 το οποίο θα γίνει εδώ από τον Κότσιρα. Στο 50 ο Αστέρας δείχνει να ξεκαθαρίζει τα πράγματα από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στα Τρίκαλα. Άλλη κατάσταση, πολύ διαφορετικό μάτς. Βγαίνει από πίσω, κανένα offside, κάνει εξαιρετικό κοντρόλ και πλασάρει την κατάλληλη στιγμή πλαϊνό δίχτυ. Από τη μία ο Σιδεράκης, από την άλλη η μπάλα, ο Αστέρας. Ξεκάθαρο προβάδισμα, όχι μόνο για την νίκη, αλλά για την πρόκριση πλέον. Παλιά για τον Ιωαννίδη. Κότσιρα στο σούτ με τα πόδια ο Σιδεράκης. Στο 57 ψάχνει και το 0-3 ο Αστέρας. Σούτ με το δεξί, σπουδαία επέμβαση ξανά στη γωνία ο Σιδεράκης. Γκόλιας εκτελεί. Προσπάθεια από τον Μαρουκάκη, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Μαρουκάκης πιάνει αέρα. Η προσπάθεια από τον Λεάνδρο. Ο Αθανασιάδης του λέει όχι στο 70. Η πιο μεγάλη στιγμή στο μάτς για τα Τρίκαλα. Η μπάλα περνά. Θα πλασάρει ο Καλτσάς. Ο Σιδεράκης του λέει όχι. Σπουδαία ακόμη μια επέμβαση από τον κίπερ των Τρικάλων. Ριζογιάννης, Σανδραβέλης,
Ψάχνει τη σέντρα, θα την κάνει. Η κεφαλιά από τον Μαρουκάκη του λέει όχι σε μία ακόμη περίπτωση ο Αθανασιάδης. Κρατά το 0 στο 83. Δεύτερη μεγάλη επέμβαση για τον τερματοφύλακα του Αστέρα.